Γεια σας, ομάδα Φτάρκειας. Δημιουργήσαμε για εσάς ένα νόστιμο υποκατάστασμα τυριού που είναι οικονομικό, γρήγορο στην προετοιμασία και ιδιαίτερα εύγευστο. Από μόλις 800 ml γάλα που θα βρείτε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, μπορείτε να πάρετε σχεδόν ένα κιλό αυτού του υπέροχου προϊόντος. Έχει μια ήπια γεύση, δεν είναι αλμυρό και η φύτη του είναι τέτοια που θα σας ικανοποιήσει σε κάθε μπουκιά. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το υποκατάστατο τυριού αυτό τρώγεται μόνο κρύο, δεν ψήνεται και δεν προορίζεται γι' αυτό στην τοστιέρα. Συνισπούμε να το καταναλώσετε εντός 4-5 ημερών και να το φυλάσετε στο ψυγείο. Αν επιλέξετε να το τοποθετήσετε σε άλμη, ίσως διατηρηθεί για λίγες παραπάνω ημέρες, αλλά θα προσθέσει μια πιο αλμυρή γεύση. Ακολουθήστε μας για να δούμε πώς φτιάξαμε το υποκατάστατο τυριού. Θα χρειαστούμε 800 ml γάλα, το βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Και εδώ μέσα θα ρίξουμε και 70 γραμμάρια corn flour. Παρακλέψουμε μέχρι να διαλυθεί το corn flour. Θα βάλουμε τώρα την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Θα ρίξουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Στη συνέχεια θα ρίξουμε μέσα 100 γραμμάρια τυρί κίτρινο, τριμμένο. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε και 10 γραμμάρια βούτυρο. Ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, έχουν περάσει 8 λεπτά και βλέπουμε ήδη πως έχει πήξει. Θα το βγάλουμε από τη φωτιά τώρα. Σε ένα χάρτινο κουτί από γάλα, το χρησιμοποιούμε σαν καλούπι. Θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Είχαμε ένα σκοτεινό πλάνο πριν, λόγω διακοπής ρεύματος. Αυτό τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει καλά. Όπως βλέπουμε έχει παγώσει. Ψούμε το κουτί για να βγει πιο εύκολα. Είναι νόστιμο, μπορεί πολύ άνετα να καταστήσει ένα κομμάτι τυρί σε ένα σάντουιτς. Δοκιμάστε το. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.